Γέμισαν από κόσμο οι παραλίες της Κρήτης με κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να σπέβδουν στη θάλασσα για να απολαύσουν τις πρώτες ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί ανέβασε τον υδράργυρο, φτάνοντας σε πολλές περιοχές στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Κυριακή προβλέπεται και πάλι ηλιοφάνεια. Και αναμένεται να διατηρηθεί ένα πολύ καλό σκηνικό του καιρού με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και πάλι στις δυτικές περιοχές για τα βόρεια. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ανατολικότερα όμως του Ηρακλείου, καθώς επίσης και σε νότιες περιοχές του νησιού, η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 4 με 5 τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Οι άνεμοι θα πνέουν στις νότιες περιοχές ελαφρά ενισχυμένοι. Οι θερμοκρασίες για την Κυριακή αναμένεται ότι θα κυμανθούν και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Οι ελάχιστες μάλιστα, επειδή είναι πλέον πάνω των 20 βαθμών Κελσίου, διαμορφώνουν πολύ καλές συνθήκες για να μπορεί κάποιος να καθίσει ακόμα και τις βραδινές ώρες σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Οι μέγιστες τιμές τώρα θα κυμανθούν και πάλι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους θα δούμε και πάλι τους 32 με 34 βαθμούς. Από τη Δευτέρα, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, ωστόσο θα διατηρηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η Δευτέρα φαίνεται ότι διατηρεί ακόμα ένα βόρειο ρεύμα. Μάλιστα, θα προκαλέσει και λίγο περισσότερο κυματισμό, γιατί αυτό το βόρειο ρεύμα φαίνεται ότι επεκτείνεται και προς τη δυτική Κρήτη. Έτσι λοιπόν, η έντασή τους μπορεί να φτάνει τα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ και ο κυματισμός στα βόρεια θα είναι λίγο υψηλότερος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας στα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τρίτη προβλέπεται να εξασθενήσουν και να στραφούν σε δυτικούς.